Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νεράιδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν την άμμο γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Σιδέρη, καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ήρθα γιατί έχω πρόβλημα με τα παιδιά, γιατί η γυναίκα μου έχει φύγει με τον κουμπάρο της και έχει ρημάξει και τα παιδιά μου. Σας έχει παντρέψει, τον έχει παντρέψει? Τον έχω παντρέψει και έχω βαφτίσει και το παιδί του. Πώς τον υποψιάζεσαι ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο με τη γυναίκα σου? Το υποψιάστηκα τη μέρα που φύγανε. Τι είπε, ότι έχει υποψίες ότι είναι με τον κουμπάρο? Μα αφού ήταν, τι υποψίες. Τι το είπε αυτό, ότι ναι, το πιστεύει? Ναι. Και τι σου απάντησε? Τι σου απάντησε? Αποκάλυψε το, μου λέει. Βρες το. Έχει παραδεχτεί ποτέ μπροστά σου η αρετή ότι έχει δεσμό με τον κουμπάρο σας? Τι να παραδεχτεί, αφού φαίνεται, μπαμ κάνει. Άλλο σε ρωτάω, αν το έχει παραδεχτεί εκείνη? Ναι, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει επειδή το ευχαριστιέμαι. Μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Μέχρι σε αυτό το σημείο. Με τον Θόδωρο έχεις μιλήσει ποτέ? Τον έχω κυνηγήσει και με μαχαίρι. Και ήταν μπροστά κι αυτή. Και 300 άτομα στην πλατεία. Άρα έχεις αποδεχτεί ότι είναι με τον κουμπάρο σου? Ναι. Φιλικά πλαίσια. Καλησπέρα. Να, είσαι αρετή, έτσι? Ναι. Κάθισε εδώ. Όταν έχεις φύγει με τον Καραγκιόζη, τι θέλει να κάνω εγώ? Τι να της πω? Ότι αρνείται ότι είναι σπιτωμένη με αυτόν τον Καραγκιόζη? Ότι δεν νίκιασε σπίτι θεσπιών, ένα, σε ταξιαρχών, έτσι, ταξιαρχών 24. Για την οικογένειά σου, για το σπίτι σου, γιατί δεν τα δίνεις? Γιατί είπες 50.000? Το είπα. Αν δεν θες να πηγαίνεις στο σπίτι μου, όχι. Αν δεν θες να πηγαίνεις στο σπίτι μου, θα πάω να νοικιάσω. Θα μου δίνεις 50.000 τη βδομάδα να πάω να νοικιάσω. Σιδέρη, άκουσα με ένα λεπτό. Καλά κάνω και τα ακούνε. Άκουσα με ένα λεπτό. Σταματήστε ένα λεπτάκι. 7.30 ώρα το πρωί, ναι, υπάρχει από το 100 που έφερα και άνοιξε την πόρτα μαζί με τον Καραγκιόζη και ήσουν ημίγυμνοι και εσύ και αυτός, ναι, και ήρθε το 100 και δεν ανοίγατε μετά την πόρτα. Ναι. Αφού με είχες πιάσει από τα μαλλιά και με κοπανούσες. Εντάξει. Γεια σας. Από εδώ θα κάτσω, από τον κουμπάρο μου. Φεύγει. Γέλα, εδώ που πας. Έλα, όχι, όχι. Που πας, μου πήρες τον άντρα και μιλάς κιόλας. Έλα εδώ, Θόδωρα. Έλα εδώ, Θόδωρα. Έλα, έχεις και ένα παιδί πίσω. Έχεις ένα παιδί. Ηρεμήστε. Πιάστε τον, παιδιά. Για κάτω την εκπομπή. Πιάστε τον. Λοιπόν, είχαμε μία μικρή διακοπή λόγω κάποιων επεισοδίων που δημιουργήθηκαν. Καταρχήν θέλω να μου πεις ένα πράγμα, Μαρία. Μπορείς, ναι. Γιατί μπήκες έτσι επιθετικά μέσα και άρπαξες τον άντρα σου απ' έξω? Γιατί όλη αυτή η συμπεριφορά? Να σου πω γιατί μπήκα. Γιατί 1,5 χρόνο τώρα μου έχει αφήσει ένα παιδάκι και δεν νοιάζεται καθόλου γι' αυτό. Γι' αυτό μπήκα. Ούτε καν νοιάζεται γι' αυτό το παιδί. Αυτό τον 1,5 χρόνο που είναι μακριά ο Θοδωρής, ναι, μένει με την αρετή? Ναι, μένει με την αρετή. Σίγουρα πράγματα. Και ταξίδια που πηγαίνει, το φορτηγό μαζί του την έχει. Εσύ πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Το ξέρω. Γιατί μένουν δύο στάσεις πιο πάνω από μένα. Και όταν πηγαίνει ταξίδια, περνάει με το φορτηγό από το δρόμο το κεντρικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν ερωτική σχέση. Μπορεί να είναι και φίλοι. Δεν μπορεί, κορίτσι μου, να είναι φίλοι. Γιατί? Φίλοι δεν μπορεί να μένουν στο ίδιο σπίτι και να είναι φίλοι.
Αυτό το στο ίδιο σπίτι θέλω να μου το εξηγήσετε, επειδή το υποστηρίζεις και εσείς η Δέρη. Μπορείτε να μου εξηγήσετε με ποιο τρόπο ξέρετε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μένουν μόνιμα μαζί? Γιατί όταν ήρθε εδώ η Αρετή, δεν το παραδέχτηκε. Είπε ότι είναι φίλοι, είπε ότι τη κάνει επισκέψεις ο Θοδωρής, ότι πηγαίνει, τη συναντάει. Ποιο πράγμα. Έχει ξανακάνει αυτό, το έχει ξαναπεί. Έχει να μιλήσει με τα αδέρφια του 1,5 χρόνο. Τον έχει κάνει η Αρετή να μην μιλάει. Να μην παίρνει τηλέφωνο το παιδί του, να μην μιλάει μαζί μου, να με φοβερίζει ο Θόδωρας. Πέρυσι τον έβαλε με ένα γιο, με το γιο το έχει που έχει. Ήταν ο Θόδωρας μέσα, ήταν η Αρετή, ήταν μία φίλη της η Βούλα και δύο άντρες. Και από το δρόμο που μένω εγώ, ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Εκείνοι κάνανε το λάθος και κατέβηκε ο Θόδωρος με το γιο ταχύ. Κατέβαινε ανάποδα. Κατέβαινε ανάποδα. Και κόντευε να με σκοτώσει μαζί με το παιδί. Και πήρε τηλέφωνο τον πατέρα μου και του λέει: εγώ θα την κάνω κοιμά. Τι πράγματα είναι αυτά, τι απειλές είναι αυτές, τι επιθετική συμπεριφορά είναι αυτή. Ναι, γιατί δεν είναι πολλές. Γιατί... Ένα λεπτάκι. Και από τη δική σας τη μεριά υπάρχει αυτή η επιθετικότητα. Ναι, και πώς υπάρχει. Εμένα μου έχει ρημάξει το σπίτι. Δεν θα είμαι επιθετικός. Τι κάτσε θα ένα λεπτάκι. Δηλαδή, χωρίσατε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώσετε ο ένας τον άλλον. Όχι, δεν χρειάζεται να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Μα πώς! Έρχεσαι εδώ, τον αρπάζεις απ' έξω, εκείνος φεύγει. Αρετή, μόλις σε βλέπει, τρομάζει. Να σας πω τρομάζει, κάτι. Τρομάζει γιατί βγαίνει η αλήθεια. Αυτό όμως δεν είναι σίγουρο, Σιδέρη. Θέλεις να σου πω κάτι. Μπορεί να τρόμαξε γιατί έχει γίνει το οτιδήποτε μεταξύ σας. Εδώ ακούω για καραμπίνες. Ένα λεπτό. Για καραμπίνες άκουσα. Για μαχαίρια άκουσα. Εσύ η ίδια μπήκες μέσα επιθετικά. Μπορεί να φοβήθηκαν οι άνθρωποι. Πώς μπορείτε εσείς να αποδείξετε αυτή τη στιγμή ότι φύγανε επειδή αποκαλύφθηκε η αλήθεια? Μπορώ να αποδείξω. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Ναι. Μήπως θέλετε αυτή τη στιγμή να πάρω μια κάμερα και να πάω να τον βγάλω έξω από το σπίτι? Θέλεις να σου πω κάτι. Θέλεις να σου πω κάτι. Μέχρι σε αυτό το σημείο μπορεί να φτάσει. Ένα λεπτό. Το ποιο σημείο μπορείς να φτάσεις, το έχω καταλάβει. Σε έχω ακούσει. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι δεν το εγκρίνω όμως. Αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Το γεγονός ότι έφυγε η γυναίκα σου από το σπίτι, ακόμα και αν έχει σχέση με τον άντρα σου. Ναι, και μένουν αυτό... μαζί. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να του σκοτώσετε. Μα όχι, δεν λέω ότι να του σκοτώσουν. Ούτε κι εγώ μπορώ να σου πω πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Εγώ με τον άντρα μου είμαι 10 χρόνια παντρεμένη. Έχουμε κάνει 4 παιδάκια. Στη ζωή έχω μόνο ένα κοριτσάκι. Δεν μπορώ να πω το όνομά του, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο στο σχολείο τη. Και δεν θέλω. Καλά κάνεις. Στο παιδί λέω τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα τη. Και για την ονά τη. Τη έχω πει, ναι, κορίτσι μου, μένουν μαζί γιατί του έχει δει και μαζί. Δεν λέω άσχημα λόγια για τον μπαμπά τη. Γιατί χωρίσατε με τον Θοδωρή? Να σου πω. Να σου πω. Ήταν Χριστούγεννα το 1995. 10 χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα κανένα με κανένα. Από το καλοκαίρι του 1995 πηγαίναμε στο εξοχικό στο κουμπάρο μου και έβλεπα ορισμένα πράγματα. Κοίταγε η Αρετή με κάθε τρόπο να με βγάζει εμένα από τη μέση ή τον κουμπάρο μου για να είναι οι δυο τους. Είχα καταλάβει η θεία μου ότι αυτοί οι δύο κάτι. Το μάτι βλέπει. Ότι κάτι συμβαίνει. Λέω Μαρία, άστον μάνα μου. Σπιτικό έχουμε 10 χρόνια. Μην χαλάσουμε το σπίτι μας. Στη θάλασσα πηγαίνανε, τους είχα δει και σε στιγμή μόνοι τους, ας πούμε, που δεν έπρεπε να τους δω. Λέω, κάνει Μαρία ότι δεν τους βλέπεις. Τι εννοείς δηλαδή, τους βρήκες να είναι μαζί μόνοι τους οι δυο τους και να έχουν ναι, κάποια δυο σχέση τους, πάνω σε ένα βράχο, ναι, πάνω σε ένα βράχο, με τα μαγιό δίπλα-δίπλα, ας πούμε, σε μια στιγμή που δεν έπρεπε, σία μου. Αν εμένα, ας πούμε, μου έχει κάνει ό,τι μου έχει κάνει ο Θόδωρας, με γεια του, με χαρά του, εντάξει, της τον χαρίζω. Δεν λέω ούτε για σκοτωμούς, ούτε τίποτα, γιατί έχουμε ένα παιδί, αλλά κάτι άλλο. Το παιδί 1,5 χρόνο τώρα, μαμά, θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο του μπαμπά. Μόλις παίρνει τηλέφωνο το παιδί να μιλήσει με τον πατέρα, τον εβάζει και πιάνει και του λέει, πήρε η γυναίκα σου τηλέφωνο. Και με πιάνει και με απειλεί και μου λέει, δεν θα ξαναπάρεις, λέει, τα αστέρι μου τηλέφωνο. Κάνει το αντίθετο. Αλλή μονό σου. Πιάνει αρετή, και μου λέει. Δηλαδή. Η Αρετή. Ναι. Ο άντρας μου τα λέει αυτά. Του τα έχει πει η Αρετή. Και του λέω, Θόδωρα, σε πήρε το παιδί τηλέφωνο, να σου πει τι κάνεις. Και μου λέει, δεν ξέρει το παιδί το τηλέφωνό μου. 11χρονών κοριτσάκι είναι εσύ. Όλα αυτά
σέβομαι και τα καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και εσένα. Ναι. Και είναι λογικό. Από τη στιγμή που έχουν φύγει οι άνθρωποι σας και να πονάτε και να έχετε απελπιστεί και με τα, για τα παιδιά σας να ανησυχείτε. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Η κατάσταση έχει παρατραβήξει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάνει έφοδο στο σπίτι του Σιδέρη. Μου το είπες και πριν. Μου λες, του συνάντησα στην πλατεία. Σε παρακαλώ να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Μου λες, του συνάντησα στην πλατεία και έβγαλε μαχαίρι. Είτε γιατί σου δώσε μπουνιά, είτε γιατί έγινε οτιδήποτε. Εσύ γιατί κάθεσαι και κάνεις τέτοια επεισόδια. Μα είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Βγάζεις μαχαίρι επειδή εκείνος επιτέθηκε, να φύγεις. Αν εκείνος δεν είναι λογικός, τότε γίνε εσύ. Τι θα γίνει δηλαδή. Επειδή έγιναν όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ σας, πρέπει να σκοτωθείτε. Σιγά, μπορώ, σε παρακαλώ να σου πω κάτι. Ναι. Η κουμπάρα μου. Δεν τη ζηλεύω, κορίτσι μου, αυτό που μου έκανε. Δεν τη ζηλεύω. Αν ήθελε το Θόδωρα, μπορούσε να τον πάρει. Ωραία και καλά. Εντάξει. Δεν ήθελε ο Θόδωρα σε μένα, ήθελε την κουμπάρα μου. Πολιτισμένα πράγματα, Σία. Όχι, κορίτσι μου, όμως, να τον πάρει έτσι η πουλά. Να μπαίνει μέσα να βλέπει το παιδί, να φέρνει δώρα για το παιδί. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Εγώ με τον άντρα μου δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το 95 μου λέει η Μαρία, θα πάω ταξίδι. Εντάξει. Φορτηγατζής ήταν, η ταξίδια πήγαινε. Εγώ ήξερα τι με περιμένει, γιατί μου έλεγε η Αρετή όταν πήγαινα σπίτι της. Βρε Μαρία, αφού δεν δουλεύει ο Θόδωρας, χωρίσέ το να. Όλα ήτανε, τα είχε κανονίσει. Της λέω, βρε Αρετή, ας μην δουλεύει. Θα πιάσει μια δουλειά. Ένα χρόνο που τα είχαν μαζί, δεν δούλευε. Θα πιάσει μια δουλειά. Μπορώ να χωρίσω τον άντρα μου. Όλα ήταν σχεδιασμένα. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω, Σία μου, πριν γίνει αυτό το 95 που φύγανε μαζί, που τα είχανε, ερχότανε τύφλα στο Μεθύσι. 5 η ώρα το πρωί. Δεν είναι τύφλα στο Μεθύσι, κάπνιζε τσιγάρο. Τον έπαιρνα, έλεγα εντάξει. Και τώρα καπνίζει. Πήγε σε μια ταβέρνα, πήγε κάπου, τον έπαιρνα κορίτσι μου, τον έβαζα στο σπίτι, κοιμότανε. Μου ξύπναγε 8 το πρωί, τον έπαιρνε η Αρετή τηλέφωνο, γιατί δεν είμαι κουτί κοπέλα, είμαι πανέξυπνη. Τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε αγάπες και λουλούδια. Στο διπλανό δωμάτιο όλα τα άκουγα. Κάθε μέρα τον έπαιρνε. Ο άντρας μου δεν φταίει για ό,τι έχει γίνει. Μπορεί να μ' άφησε, μπορεί να έφυγε. Αλλά την αλήθεια θα την πω. 10 χρόνια μαζί του δεν είχε σηκώσει χέρι να με χτυπήσει. Από τον καιρό που το έκανε γλυκά μάτια η Αρετή, 2 φορές μου έδωσε σκαμπύλη ο Θόδωρας. Ποτές δεν με είχε χτυπήσει, δεν είχαμε πει πήγαινε πιο πέρα, κορίτσι μου. Ποτές. Δεν μπορώ να πω λόγια για τον άντρα μου, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Ερχόταν 8 η ώρα, ντυνόταν, έβαζε τις κολόνιες του. Πού πας, Θόδωρα? Πηγαίνω στον κουμπάρο. Ερχόταν πάλι, αυτή η τακτική γινόταν κορίτσι μου επί 1 χρόνο. Εσύ αυτό τον 1 χρόνο, εφόσον έχεις υποψίες για την Αρετή, γιατί δεν έπιασες τον άντρα σου? Την έπιασε και την Αρετή. Τον άντρα σου. Τον έπιασα. Και τι του είπες? Λέω, βρε Θόδωρα, είναι ωραία πράγματα, μανούλα μου, αυτά που κάνεις. Έλα, βρε Μαρία μου, τι κάνω. Και τι κάνω και τι κάνω. Λέω, βρε Θόδωρα, ξέρω τι κάνεις. Να χαλάσουμε το σπίτι μας, μάνα μου. Και μου έλεγε, Μαρία, να σου πω κάτι. Είμαι καψούρης. Έτσι μου έλεγε. Παρόλο όμως ότι είχε με την κουμπάρα μου 1 χρόνο που τα είχανε και ερχότανε σπίτι, ποτέ δεν το έκανε σκηνές. Ποτέ είμαστε και πάλι αγαπημένοι, ασχέτως αν τα ήξερα. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι έχει δεσμό με την Αρετή και στο έχει πει ο ίδιος, ναι. Εσύ γιατί έμενες μαζί του? Ούτε εμένα μου το έχει πει, Μαρία. Δεν έμενα μαζί του. Δεν έμενα μαζί του, μανούλα μου. Το σπίτι είναι δικό μου. Και έμενε. Δεν χωρίσατε όμως? Όχι. Για ποιο λόγο? Χωρίσαμε, μανούλα μου, καθόλου. Λέω, άσε. Θέλεις να μου πεις ότι δεν σε πλήγωνε αυτή η ιστορία όταν ξέρεις ότι ο άντρας σου είναι με μια άλλη γυναίκα και μάλιστα με μια γυναίκα που υποτίθεται ότι είναι φίλη σου? Εντάξει, είναι κάτι περαστικό. Θα περάσει. Όταν όμως ήταν τα 95 τα Χριστούγεννα, την προηγούμενη μέρα, λέει ο κουμπάρος μου, δεν πάμε, λέει, τα παιδιά κάτω στον Πειραιά να τα βγάλουμε φωτογραφίες. Γιατί έχει ένα κοριτσάκι 10 χρονών και 11 εγώ. Πήγαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, τον πήρε, πήγανε, ψωνίσανε. Αρκετά πράγματα, αλλά τα πράγματα που είχαν ψωνίσει ήταν όλα. Τέσσερις μαζί. Και ναι, οι τέσσερις. Όλο κονσέρβες ήταν ειδικά για να φύγουν για ταξίδι. Αλλά ο δικός μου δεν ήταν σίγουρος αν έφευγε. Δεν υπήρχαν λεφτά. Πήρε τα λεφτά από το εργοστάσιο, ναι. Όπως τα είχαμε πάρει, 280.000 και εξαφανίστηκε την ώρα. Ναι, και πιάνει και μου λέει, Μαρία, τα Χριστούγεννα, 12 η ώρα, Μαρία, θα φύγω ταξίδι. Τα ξέρω όλα. Όλα τα είχα ακούσει και πού θα συναντηθούν και τα πάντα. Λέω, άσε, ή πως φτιάξει, ρε παιδί μου. Πώς τα άκουσες?
Μου έπαιρνε κάθε πρωί η Αρετή τηλέφωνο και όλα τα άκουγα τι λέγανε. Γιατί το τηλέφωνο είναι τούμπλεξ. Όλα τα άκουγα, τα πάντα άκουγα. Και τη είχα πει τη Αρετή. Αρετή, είμαστε φίλες. Ο άντρας σου, εσύ και το παιδί σου, έχετε βαφτίσει το παιδί μου και με έχετε στεφανώσει. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που μου κάνεις. Και τι σου απαντούσε η Αρετή. Μαρία, απλώς δεν μπορώ, λέει, το κουμπάρο σου, λέει, έχουμε μαλώσει. Και έχω ένα φίλο, λέει, και επειδή ο Θόδωρος έχει, λέει, αυτοκίνητο, πηγαίνουμε μαζί. Βρε, Αρετή, αφού σε έχω τσακώσει μαζί. Μέχρι μία φορά τον εσήκωσε με το 8 η ώρα το βράδυ με το σλιπάκι, πήρε τον ασύρματο στο χέρι και τρέχει σαν τρελός. Με το λέγει η Αρετή, τον έκανε τον άντρα μου, ας πούμε, τον είχε κάνει καψούρι. Μία στο πολυλογοσία μου, 25 του μηνός Χριστούγεννα, έφυγε ταξίδι. Με παίρνει 12 η ώρα η Αρετή και μου λέει, Μαρία, λέω, έλα, Αρετή. Λέει, μάλωσε, λέει, με τον κουμπάρο μου, βρε, Μαρία, μου λέει. Και είναι και ο Θόδωρας. Δεν είναι εδώ, λέω, κορίτσι μου, έφυγε. Α, μπράβο, μπράβο, λέει, έρχεται, λέει, εκεί που έχουμε κανονίσει. Όλα τα ήξερα. Μετά το βράδυ, ο κουμπάρος μου. Και μου χτυπάει το παράθυρο. Και μου λέει, βρε, Μαρία, πού είναι ο Θόδωρας. Λέω, δεν είναι εδώ. Λέει, πες μου, σε παρακαλώ, λέει, το νούμερο του αυτοκινήτου. Λέω, κουμπάρε μου, δεν το ξέρω το νούμερο. Όλα τα ξέραμε. Και μετά πήγε ο κουμπάρος μου στο ξενοδοχείο εκεί που πήγανε. Στην Καρδίτσα. Η Αρετή, ο άντρας μου και τα παιδιά της μαζί. Εγώ λυπάμαι. Δύο δωμάτια πιάσανε. Το ένα, ναι, δωμάτιο έμεινε αυτός με αυτή και στο άλλο δωμάτιο, ναι, τα τρία παιδιά. Γιατί έχει μια κόρη που τώρα είναι αρβωνιασμένη και λυπάμαι γιατί ό,τι έχει κάνει εσύ σε μένα, που ήμουν φίλη της και με έχει αφήσει με ένα κοριτσάκι και τον ζητάει τον μπαμπά της, έτσι θέλω να το πληρωθεί και το παιδί της. Το λέω γιατί με έχει πονέσει η κορίτσι μου και είμαι σίγουρη ότι είναι μαζί. Τα παιδιά δεν φταίνε. Είναι μαζί. Που έχει κάνει. Θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Ναι. Εσύ μου είπες ότι η λογική σου υπαγόρευε, ναι, ότι παρόλο που έχει δεσμό με την Αρετή πρέπει να κρατήσεις το σπίτι σου. Και το καταλαβαίνω, αυτό είναι επιλογή σου. Ναι. Ήθελες να τον κρατήσεις. Ναι. Και πόνταρες στο ότι δεν πρόκειται να φύγει από το σπίτι μαζί της και να εξαφανιστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, βλέποντας τον άνθρωπό σου με μια άλλη γυναίκα, ναι, ακούγοντας τις συνομιλίες καθημερινά. Ναι, ναι. Τον έβλεπες. Δεν το ξαναείδε μετά σε μένα. Τι ένιωθε. Τι ένιωθα. Αηδία. Αηδία μόνο. Αηδία. Ο Θόδωρας κάποτε η Αρετή θα τον πετάξει. Δεν είναι γυναίκα να αγαπήσει έναν άνθρωπο. Εδώ δεν αγάπησε τον άντρα της που τον είχε 25 χρόνια. Και της έδινε 500.000 τη βδομάδα. Και θα αγαπήσει τον δικό μου. Η Αρετή δεν θέλει τον Θόδωρα ούτε για κρεβάτι ούτε για τίποτα. Τον θέλει μόνο και μόνο να του μασάει τα λεφτά. Αν όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια, πράγμα το οποίο είναι αλήθεια, απόδεικτο. Είναι αλήθεια, κορίτσι μου. Άκουσα, είναι αλήθεια. Επειδή πράγμα το οποίο είναι απόδεικτο, γιατί φύγανε οι άνθρωποι, δεν είναι εδώ για να απαντήσουν. Μπορείτε να καταλάβετε. Αν ήταν οι άνθρωποι, θα καθόντουσαν. Αυτό είναι δική σου κρίση τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίζουμε όμως. Συγγνώμη, κορίτσι μου. Αν ήταν ψέματα όλο αυτό που λέω, εντάξει, 1,5 χρόνο έχω να δω τον άντρα μου. Δεν θα πεταγόμουν και εκεί που τον είδα, εφόσον είναι άντρα και είναι ωραίο άνθρωπο. Και έχουμε ένα παιδί μαζί, ας έρθει εδώ μπροστά στην κάμαρα και να πει, ναι, βρε Μαρία, δεν ταιριάζουμε μαζί, μάνα μου, δεν ταιριάζουμε. Τα έχουμε την κουμπάρα. Εντάξει, θέμα δικό σου είναι. Εσύ μπορεί να σου πω κάτι, σε παρακαλώ, ναι, όχι ότι είναι κουμπάρος μου, ναι, και θέλω να τον δικαιολογήσω, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Όταν ο άντρας μου έναν χρόνο τα είχε με την κουμπάρα μου, δεν δούλευε και ο κουμπάρος μου κάνει φόδια. Και ναι, πήγαινε ο άντρας μου εκεί πέρα. Και ήταν η κουμπάρα μου με το μίνι, φυσικό είναι ένας άντρας να πέσει. Και μία φορά πήγα εγώ μέσα στο σπίτι, δεν ήθελα εγώ να πηγαίνω μέσα στο σπίτι, γιατί τον είχαν δίθεν να βοηθάει, και όταν δεν είχα λεφτά ένα χρόνο μου έδινε ο κουμπάρος μου χρήματα. Να. Γιατί έχω το παιδί. Και δεν ήθελε, το έβαζε λόγια η κουμπάρα μου, δεν έφταιγε ο Θόδωρας, δεν έφταιγε ο άντρας μου, το έβαζε λόγια η κουμπάρα μου, μέχρι που ήρθε σε σημείο ο Θόδωρας, με ένα ψαλίδι, με πήρε από τα πουμαλιά, με πέταξε κάτω και μου λέει θα σου βγάλω τα άντερα. Αυτό πρόλαβα για το πήρα όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Ένα λεπτάκι. Δηλαδή έκανε όλα αυτά τα πράγματα, ναι, ο άντρας σου. Ήθελε, ναι, να σου βγάλει, να σε ξεκυλιάσει, ναι, επί, ναι, της ουσίας. Γι' αυτό φταίει η Αρετή. Με στο σπίτι της έγινε, Μαρίνα. Η Αρετή φταίει γι' αυτό. Όχι, Σιά, με συγχωρείς. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, ναι, είχαν ένα ειδικό
συνεργείο εκεί που κάνουν τα φώτια. Εκεί ήταν η αρετή μέσα. Είναι οι ειδικές μηχανές εκεί που γαζώνουν. Ναι. Εκεί ήταν η αρετή. Ήταν η φίλη της η Βούλα. Ναι. Να είναι καλά η κοπέλα εκεί που είναι. Ήταν ο κουμπάρος μου. Ναι. Ήταν ο Θόδωρος που βοήθηκε. Αλλά θέλω να σου αποδείξω ότι αν δεν έκανε το ξεκίνημα η αρετή να τον έχει φέρει σε ένα σημείο το Θόδωρα, να τον έχει καψουρέψει η Σία μου, ναι, ένας άντρας που ήταν τόσο αγαπητός μαζί μου, ναι, ποτέ δεν είχε σηκώσει χέρι, ποτέ δεν θα το έκανε ο Θόδωρας αυτό σε μένα. Mm. Ήταν ένας άνθρωπος που εφόσον κάθε πρωί τον έπαιρνε και τον πιπίλαγε με το τηλέφωνο. Mm. Τον πιπίλαγε, κορίτσι μου. Δεν φταίει ο άντρας μου, φταίει αυτή. Ναι, θέλεις να σου πω ένα πράγμα τώρα. Ναι. Αποκλείεται η αρετή να έπιασε ένα λεπτό. Μάλιστα, όχι, συγγνώμη, και μάλιστα την ώρα αυτή που μου λέει δεν θα ξαναπατήσεις σε αυτό το σπίτι εδώ, γίνεται κομμάτια το χέρι του και τον πήρανε και τον πήγανε στο ΚΑΤ. Ωραία. Και ήταν ο κουμπάρος μου μπροστά και του λέει άλλη φορά. Ένα λεπτό να σου, ναι, πω ένα πράγμα. Πόσο χρονών είναι ο άντρας σου? Ποιο? Ο άντρας. Τι σημασία έχει η ηλικία? Απάντησε μου, σε παρακαλώ, θέλω να σου πω κάτι. Είναι 40. 40 χρονών άντρας. Ναι. Φέρεται και άγεται από την αρετή. Και αν πράγματι, ναι, αρετή. Ένα λεπτό. Ναι. Αν πράγματι η αρετή, τον έχει ξελογιάσει. Ναι. Πρέπει του να έχει ρηχτεί. Τι είναι ο άντρας σου, δηλαδή? Έρμεο της αρετής. Ναι, επιλογές, προσωπικές, ναι, επιλογές δεν κάνει ο άντρας σου. Αν ο άντρας σου, ναι, κατάφερε να πάρει. Περίμενε. Ναι. Να πάρει το ψαλίδι, ναι, και να θέλει να στο καρφώσει. Ναι. Επειδή είναι ερωτευμένος με την αρετή, ναι, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά το πρόβλημα δεν το έχει η αρετή, το έχεις εσύ και ο άντρας σου. Γιατί αρετές υπάρχουν 500 στον κόσμο. Αν ο άντρας σου ανά πάσα στιγμή, ναι, μπορεί να επηρεαστεί από τυχή αρετή, τότε, ναι, το έχεις εσύ και ο άντρας σου το πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Δεν τον έπιασε με το ζόρι και του είπε κάρφωσε έτσι το μαχαίρι? Μα κάτι άλλο, Σία μου. Όχι. Ένας άντρας, αν δεν του πιπηλάς στο μυαλό. Ένας άντρας είναι άνθρωπος. Ας το άντρα και το γυναίκα. Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, κάνει τις προσωπικές επιλογές του. Εκείνος νομίζει. Και ο άντρας σου επέλεξε να κάνει αυτό στην οικογένειά του γιατί το επέλεξε ο ίδιος. Μπορούσε να μου πει κουμπάρα. Κουμπάρα, έτσι ακριβώς. Έφερε τα πράγματα του παιδιού. Από τη μία, κορίτσι μου, θέλω να είμαι κουμπάρα σου. Και από την άλλη, θέλω να μπαίνω μέσα να βλέπω το Θόδωρο γιατί μ' αρέσει. Πιο καλά να μου το έλεγε έτσι, παρά αυτό που έκανε. Αυτό που έχει κάνει είναι άτιμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσύ έχεις τόση μεγάλη πικρία απέναντι στην αρετή και όχι στον άνθρωπό σου. Μα πικρία έχει γιατί είχα σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε. Μα και εκείνος είναι υπεύθυνος. Σιδέρη, και εκείνος είναι υπεύθυνος. Σε αυτό δεν υπάρχει ευθύνη. Αυτός ο άνθρωπος μεγάλωσε σε ίδρυμα. Εντάξει, λέω Θόδωρα, ας την αρετή. Εντάξει, η αρετή να μιλήσει με τον σύζυγό της. Και εγώ, που 1,5 χρόνο έχω να τον δω, ας έρθει, ωραία και καλά, σαν άντρας, που του είπα, Θόδωρα, που πας, έχουμε και ένα παιδί, να ερχόταν εδώ, Σία μου, να μιλήσουμε, ωραία και καλά, εφόσον δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τηλέφωνο σπίτι. Δεν έχει δικαίωμα το παιδί να πάρει τηλέφωνο σπίτι να μιλήσει με τον πατέρα. Να καθόταν εδώ, αντρίκια, να λέγαμε, εντάξει, θέλεις εκείνη, μένεις μαζί της, το ξέρω πολύ καλά. Από πέρυσι έχεις να δεις το παιδί σου. Τα πράγματα που σου ζήτησα από το τηλέφωνο ήταν την προηγούμενη μέρα που τράβηξα εγώ φωτογραφία στο σπίτι. Που μπήκα, ναι, μέσα στο σπίτι και τράβηξα φωτογραφία όταν βγαίνανε. Και μετά τώρα, σου ζήτησα, δηλαδή, τα πράγματα. Ναι. Σου ζήτησα για να καλύψει αυτό ότι και καλά δεν μένει μαζί. Μα τώρα όμως. Εντάξει, δεν μένουν μαζί, Σία. Ας πούμε, δεν μένουν μαζί. Το παιδί μου είναι 10 χρονών, τα ξέρει όλα. Έχει πάρει το παιδί και το έχει πάει μέσα στην ονά, τη έχει πει. Ότι εγώ δεν θέλω τη μαμά σου, αγαπάω την ονά σου και μένω μαζί με την ονά. Θέλεις να σου πω κάτι. Αυτά που μου έχεις πει τα έχω καταλάβει απόλυτα. Ναι. Και είναι λογικό να ζητάς τις ευθύνες για το παιδί σου από τον πατέρα του. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, Σιδέρη, είναι εσύ τη ζητάς από την αρετή. Εγώ? Ναι. Να αφήσεις ήσυχα τα παιδιά. Μην τα καταστρέφει άλλο. Και ειδικά το γιο μου. Γι' αυτό όμως είσαι στα δικαστήρια. Ναι. Και σήμερα γιατί έχεις έρθει εδώ? Έχει υπόψη και τη μικρή ότι μπορώ να την πάρω αυτή τη στιγμή από τα χέρια της και δεν το κάνω για τη μικρή. Ωραία, έτσι, αυτό το κατάλαβα. Έχω αλλά όλα τα στοιχεία για αυτήν. Πέρα από αυτό, άκουσε με ένα λεπτό. Αλλά θάρρος δεν έχει να κάτσει μπροστά μου. Ένα λεπτό. Ήρθες σήμερα εδώ για τα παιδιά σου? Ναι. Δεν ήρθες για τα παιδιά σου, γιατί και μου είπες για ότι για τα παιδιά σου. Πιο πολύ για το πρόβλημα της Μαρίας. Εγώ τα έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εγώ ούτε τι θέλω, ούτε τίποτα. Το πιο πολύ να βοηθήσω τη Μαρία που είναι μόνη της. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι. Εγώ τα έχω βάλει σε σειρά. Αισία, εγώ τα έχω βάλει σε μία σειρά. Αυτά που είναι να γίνουν θα γίνουν είτε πολύ το θέλει λίγο, είτε δεν το θέλει. Απλώς βοηθάω τη Μαρία. Ναι. Ένα λεπτό, ένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κουμπάρο μου. Έχει σταθεί στο παιδί μου και νονός και πατέρας. Εγώ, Σία, δεν είμαι κοπέλα. Άμα θέλω κάτι,
να πάω να ζητήσω κάτι και να μην μου το δώσουνε. Ρε Μαρία μου, αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ αλλά δεν έχει μέσα μου σε εδώ για ζητιανιά. Το ξέρω, αλλά μέσα σε αυτή την ιστορία έχουν δημιουργηθεί πολλά έκτροπα. Πάρα πολλά. Δηλαδή έχετε πληγωθεί και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται επίπονο και για εσάς τους δύο. Μα εγώ. Δηλαδή εσύ πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή, ήρθατε σε αυτή την εκπομπή. Μα είναι αυτό που ήρθατε. Ακούστε με ένα λεπτό. Έκανε προσπάθειες και ακόμα κάνει προσπάθειες. Ένα λεπτό. Ήρθατε σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Ναι. Και είδατε την Αρετή με το Θοδωρή. Ναι. Τους βλέπετε μαζί. Ναι. Εσείς υποστηρίζετε ότι είναι ζευγάρι. Ναι. Αν πράγματι το πιστεύετε αυτό, τότε αυτό. Μα είναι μανούλα μου. Αν πράγματι το πιστεύετε αυτό, δεν σας πληγώνει αυτό το πράγμα. Δεν σας πληγώνει. Εμένα καθόλου. Τη Μαρία. Εμένα. Μαρία έχει πρόβλημα. Η Μαρία, το να γυρίσει ο άντρας δεν έχει πρόβλημα. Το να γυρίσει ο άντρας έκανε κάποιο λάθος. Γυρνάει ο άντρας. Δεν είχα τίποτα εγώ με τον άντρα εγώ μου. Δεν μπορώ να τη πω τη Μαρία γιατί τον ξαναδέχτηκε. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άντρα μου. Ναι, αλλά δημιουργήθηκε πρόβλημα, βέβαια. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άντρα μου. Δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε. Το δημιουργήθηκε, με αυτό που έχει κάνει. Πήρα εγώ τηλέφωνο και έλεγα όποτε ήταν άρρωστο το παιδί που τα είχαν. Σε παρακαλώ, α πούμε, μου δίνει το Θόδωρα. Και μου έλεγε η κόρη, δεν είναι εδώ Μαρία, ο Θόδωρας. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Τον άντρας τον αγαπάς. Ειλικρινά μιλά, ρε Μαρία. Πες, ναι, το αγαπάω, έκανε το λάθος, αν γυρίσει πίσω και το συζητήσουμε. Όλοι οι ανθρώποι σε κάνουν λάθη. Όλοι οι ανθρώποι κάνουν λάθη. Δεν είναι το λάθος που έκανε σε μένα αυτή. Αυτή έχει κάνει χοντρό λάθος σε μένα. Και όλη τη στιβρομιά, όλη τη στιβρομιά την καλύπτει πάνω από τα παιδιά της. Αυτό πληρώνει. Και αυτό θα πληρώσει και από το Θεό. Ούτε πρόκειται να τον παντρευτεί. Γιατί αυτή που την καλύπτει πάνω από τα παιδιά. Γιατί ούτε και η Εκκλησία δεν βγάζει άδεια να παντρευτούνε. Τρία άτομα έχουν βάλει λάδι στο παιδί μου. Τρία άτομα. Με ρωτάει το παιδί, μαμά, θέλω να δω τον παπά μου. Ναι, κορίτσι, εντάξει, είναι στο εξωτερικό, θα τον δει. Και ναι, και ναι, και ναι. Εσύ που ξέρεις τον άντρα σου και τον ναι. άνθρωπό σου, πιστεύεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο να γυρίσει πίσω κοντά σου? Αν δεν ήταν η Αρετή. Υπάρχει ενδεχόμενο. Αν τον διώξει η Αρετή. Εσύ από πού το ξέρεις αυτό? Εγώ. Μόλις αρχίσουν οι κατασχέσεις θα μπει ουσία. Ο Θόδωρας θα φύγει, θα ξαναγυρίσει τη Μαρία. Στη Μαρία, εγώ το έχω πει. Ότι κάποια στιγμή η Μαρία θα γυρίσει πίσω. Το Θόδωρα η Αρετή δεν τον θέλει, κορίτσι μου. Τον θέλει μόνο για να του μασέτε χρήματα. Αν δικαστικά βγει η διατροφή του παιδιού. Αυτή που ανήκει στο παιδί. 50-60.000, σία μου. Εγώ δεν το κρύβω και στην εκπομπή. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα έρθει πίσω ο άντρας? Ελπίζω κάποτε. Ελπίζω. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω ναι. είναι το εξής. Επειδή μπήκες αρκετά γρήγορα, αρκετά επιθετικά, έτρεξες να αρπάξεις τον άντρα σου. 1,5 χρόνια είχα να τον δώσει, σία μου. Ήπρεπε ορισμένα πράγματα, όχι μαγριάδα. Σου έχει λείψει ο άντρας σου? Στο παιδί πολύ. Σε σένα, σε ρωτάω. Μα δεν έχει και παράπονα από μένα. Κάτι θα το έχει μείνει. Κάτι θα το έχει μείνει. Ο Θόδωρος δεν είναι τόσο κενός. Είναι πολύ καλό παιδί στην καρδιά. Δεν πάει να πει επειδή με άφησε πρέπει να τον κατηγορώ. Όχι, δεν τον κατηγορώ. Δεν φταίει ο άντρας μου. Το πιπίλημα που του έκανε κάθε πρωί σία μου. Εντάξει, αυτά τα είπαμε. Δεν όχι είναι... άλλο. Ο άντρας μου δεν έπινε ούτε μπύρα όταν ανέβαινε στο φορτηγό. Και τον έμαθε να πίνει ούτε μέχρι ουίσκι. Και να μου έρχεται τύφλα. Και του λέω, βρε Θόδωρα, γιατί δεν με παίρνετε για μένα μία φορά μαζί σας? Α, Μαρία, δεν κυκλοφορείς εσύ. Γιατί, ρε Θόδωρα, δεν κυκλοφορούμε? Για μέτρο κοπέλα είμαι. Γιατί δεν κυκλοφορούμε? Και όλο μου έβρισκε δικαιολογία, Μαρία έχει το παιδί. Και Μαρία έχει το παιδί, και Μαρία έχει το παιδί. Αν δεν τον αγάπαγα και αν δεν ήμουν καλό κορίτσι, δεν θα πήγαινα 2 η ώρα που έφευγε το φορτηγό για ταξίδι. Να του πηγαίνω τα ρούχα του, τις κουβέρτες του. Και ολόκληρη σπανακόπη ήταν να παίρνει μαζί του. Με την Αρετή έχετε μιλήσει ποτέ ανοιχτά για αυτά τα πράγματα? Δηλαδή σου έχει παραδεχτεί η Αρετή ποτέ? Και τώρα να ήταν εδώ. Και τώρα να ήταν εδώ. Τη βρίζει. Ναι, και τώρα να ήταν εδώ. Δεν θα την έβριζα. Απλώς ήθελε να κάνουμε ένα διάλογο. Τον έχει. Τον έχει. Θα της έλεγα, από τη μία είναι ο μπαμπάς και από την άλλη είναι ο Νά. Πέρυσι το Πάσχα πήρανε το παιδί του, πήρανε ένα τεγεράκι και από τότε το παιδί ούτε Χριστούγεννα το έχουν δει, ούτε Πάσχα, ούτε ένα τηλέφωνο. Μη μου πεις τώρα ότι θα ήθελες, ακόμα και αν στο είχε πει αυτό το πράγμα η Αρετή, ότι έχει δεσμό με τον άντρα σου, θα ήθελες να έρχεται η Αρετή μες στο σπίτι σου μετά το από παιδί, αυτό? Πες ο πατέρας. Για την Αρετή σε ρωτάω. Θα ήθελες να μπαίνει η Αρετή στο σπίτι σου? Ας ερχόταν έξω από το σπίτι, όπως την έφερνε και πέρυσι, με το Θόδωρα, να παίρνουν το παιδί, παρόλο ότι ξέρω ότι μένουν μαζί. Για το Θόδωρο το εννοείς. Ναι, για το Θόδωρο, να παίρνανε το παιδί
έξω από το σπίτι. Ναι, να το πηγαίνανε σπίτι της που είναι και το παιδί της 10 χρονών, γιατί αυτά τα δύο μικρά αγαπιόνται πολύ. Ναι, και όταν το δικό μου παιδί πηγαίνει Δευτέρα γυμνασίου, εκείνο το πηγαίνει πρώτη. Αγαπιόνται τα παιδάκια. Και να την έπαιρνε και Σάββατο και Κυριακή, θα του την έδινα. Να με ρώταγε τι κάνει το παιδί του, τι βαθμούς παίρνει. Έχει μία κούκλα ζωντανή. Με 19 βγαίνει στα αγγλέζικα και με 9 στο δημοτικό. Μου ζητάνε τον πατέρα και λέω, ναι, είναι ταξίδι. Ναι, είναι ταξίδι. Και μου λέει, μαμά, πότε θα έρθει ο μπαμπάς. Τον έχει δει με το φορτηγό και είναι η νονά της μέσα. Και είναι από πίσω μόλις περνάει από τα αγγλέζικα, μόλις κολλάει. Και φωνάζει μπαμπά, μπαμπά. Από τη στιγμή που η αρετή ουσιαστικά ναι. και ο Θόδωρος, μέσα έξω σας το έχουν παραδεχτεί ότι έχουν αυτό το δέσμο. Ναι. Μέσα έξω είναι σίγουρο. Ωραία. Αφού το έχουν παραδεχτεί, αφού το έχουν παραδεχτεί ναι. γιατί να γίνεται όλη αυτή η ιστορία και να έρχονται σήμερα εδώ και να φεύγουν και να το αρνούνται κατηγορηματικά, γιατί μα υπάρχει αυτό μεταξύ σας. Γιατί. Ναι, αφού είναι δύο γιατί. Χρόνια. Έχουν αρχίσει, κοιτάξτε. Γιατί. Προσπάθησε πολλές φορές να γυρίσω πίσω. Πάρα πολλές φορές να γυρίσω. Τώρα, όταν βλέπεις ότι συζεί με έναν άλλον, γυρνάς πίσω, πρέπει να είσαι άρρωστος τελείως. Να τα έχεις χαμένα. Ή να το παίξεις ότι έχεις κατέβει από τ' άστρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν βλέπεις τα παιδιά σου ότι κάνουν το τζάτσο στην ίδια τη μάνα τους, μέσα στο σπίτι. Επιτρέπετε όταν βάζει το γιο μου να έρθει να με χτυπήσει. Δεν επιτρέπεται να λες τέτοια λόγια για τα παιδιά σου. Τουλάχιστον εντάξει, τα λέω, παιδιά σου. Τα έχω πει και μπροστά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το λες και δημόσια για τα παιδιά σου. Μπορούσε, νησία μου. Έχω δεχτεί να μιλήσω πολλές φορές. Δεν έρχονται. Έχω βάλει την κόρη μου σε δουλειά. Εγώ την έβαλα, όχι αυτή. Τώρα αλαφωνιάζεται η κόρη, ας πούμε. Μου ζήτησε η κόρη μου να πάω. Πώς να πάω, τη είπα. Μου λέει: θέλω να έρθει στον Αρεβόνα, λες το λόγο στον Αρεβόνα και στο γάμο. Τη λέω: κορίτσι μου, πώς να έρθω. Λέω: τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν. Πες ότι με ρωτήσουν. Που θα με ρωτήσουν, δηλαδή. Είναι ο άλλος το παιδί του, σαν καλά καθούμενα έτσι. Και εγώ να ήμουν θα ρώταγα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Να μάθω. Τι γίνεται. Γιατί. Από περιέργεια τουλάχιστον. Είναι αρκετά μεγάλη η κοπέλα Σία μου. Πες μου τι να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μπορούσε να πει στη μάνα, μάνα αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχεις κάνει δεν είναι ωραίο πράγμα. Με το Θόδωρο. Εγώ τους έχω πει και η κουνιάδα μου το ξέρει επανειλημμένες φορές και χτες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, η πόρτα μου και η αγκαλιά μου είναι έτοιμη να έρθουν. Ό,τι ώρα θέλουν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν φταίνε τίποτα. Να μην τη βλέπω στα μάτια. Τα παιδιά δεν φταίνε τίποτα, όχι. Τα παιδιά, ό,τι ώρα θέλουν. Δεν φταίνε τίποτα. Θα... Τη βοήθειά τους, τα όχι, πράγματα της Μαρίας είναι αυτά που γλίτωσα. Τα παιδιά, όχι. Αυτά που γλίτωσα είναι στα χέρια μου. Αυτή τα έχει κάνει στα χέρια μου, όπως είναι μέσα στις κούτες τα πράγματα όλα. Όταν έρθει η ώρα να παντρευτεί να τα πάρει. Αυτά τα πράγματα είχα πάρει για τη Μαρία και είναι της Μαρίας. Φόρεγε ο Θόδωρος σταυρό. Τα παιδιά που ήρθαν και τώρα ούτε σταυρό φοράει ούτε τίποτα. Φορτηγό οδηγάει. Δεν ξέρει ότι όταν κάνεις μια αδικία κάπου και ειδικά στο παιδί σου, αυτό το παιδάκι που κάνει κάθε βράδυ την προσευχή του και λέει Σία, σε παρακαλώ Παναγίτσα μου φέρε τον μπαμπά μου. Και φέρε τον μπαμπά μου. Και πού ο μπαμπάς της. Μόνο στον ιερότητα το έχει δει το παιδί. Και εσύ μου λες πώς τον έπιασα. Όχι, τον έπιασα να έρθει ωραία και καλά. Όχι να μαλώσουμε. Όχι, κορίτσι μου, να μαλώσουμε. Πολιτισμένα. Και ούτε και θα τον έβριζα. Να μιλήσουμε για το παιδί μας. Αλλά η αρετή κάποτε θα τον διώξει. Το παιδί του θα του δώσει ένα ποτήρι νερό. Αυτό ξέρω να πω. Το παιδί του ένα ποτήρι νερό θα του δώσει. Σε αυτά τα δύο χρόνια έχεις προσπαθήσει ποτέ να πας να τον βρεις στα σπίτια που λέει ο Σιδέρης ότι μένανε μέσα. Δεν κοντάω να πάω. Δεν μπορεί γιατί την έπαιρνε τηλέφωνο και την απειλούσε. Με απειλεί. Ποιος και ο Θόδωρας. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, τον έπαιρνε και η αρετή και την έβριζε. Με το αποτέλεσμα να καταλήξω και να της λέω Μαρία, κάθε τηλέφωνο που κάνεις, ναι. πες τους ότι κατεβαίνω. Και τώρα έχω φόβο. Ενοχλούσαν τη Μαρία. Και τώρα έχω φόβο. Όσες φορές ενοχλούσαν τη Μαρία, κατέβαινα εγώ κάτω. Όταν λες ότι φοβότε. Σε απειλούσαν, τι σου λέγανε δηλαδή. Τι, με απειλή, πέρυσι είχα πάει στο δικηγόρο και έμαθε, ας πούμε, και ήρθε στο τέρμα που κόντευε να με σκοτώσει με το παιδί. Και πήρε τηλέφωνο τον πατέρα μου και του λέει ότι εγώ ήθελα, λέει, να τη σκοτώσω, να την κάνω κοιμά. Λέει ο πατέρας μου, γιατί βρε παιδάκι μου, λέει. Γιατί, λέει, δεν το βρίσκεται ωραία και καλά. Εγώ, λέει, αγαπάω, λέει, την αρετή. Λέει και ο μπαμπάς μου, αφού, λέει, αγαπάς την αρετή, με γεια σου, με χαρά σου. Δεν λυπάσαι το παιδί σου, ας πούμε. Τι σου φταίει, η Μαρία. Και τώρα έχω φόβο, μόλις φύγω από εδώ. Τι είναι, φοβάσαι ότι θα σε χτυπήσει, ότι θα σου κάνει κακό. Ναι. Προτιμώ να πάω με τον κουμπάρο μου σπίτι. Μα ένα λεπτάκι, βρε. Τι να σου πω, βρε Μαρία μου, είναι δυνατόν να μου λες ότι φοβάς τον ναι. άντρα σου ότι μπορεί να σε, ναι. να σε χτυπήσει. Ναι. Και απ' την άλλη να μου λες δεν φταίει αυτό σε τίποτα. Ναι.
Είναι ικανός, νέσια μου, είναι ικανός ο Θόδωρας, 10 χρόνια όπως τον ήξερα, έχει μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, εξωτερικά. 145 κιλά τον είχα. Αν δεν ήμουν καλό κορίτσι, θα ήταν έτσι. Και έχει μείνει 70. Και πιάνει, τώρα και, και πιάνει τώρα και τη ρωτάς και της λες. Βρε ρε τι, για κάτσε μάνα μου, αφού λέει είναι αλήθεια. Και λέει είμαστε φίλοι. Όχι εσύ αφίλοι, όχι φίλοι, αφού όλα τα ξέρω. Αλλά για να μην χαλώσω το σπίτι, να μην πικράνω το παιδί μας, γιατί έχω χάσει 3 και μου έχει μείνει 1, και αυτό ο κορίτσι μου. Και πιάνει και λέει ότι εγώ χώρισα, λέει, με τον κουμπάρο σου, έτσι διαδώνει, και μετά λέει από 5 μήνες δεν παίρνει ο Θόδωρας καλά, λέει, με τη Μαρία, και χωρίσανε. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άντρα μου. Απλώς μου είπε Μαρία, πάω ταξίδι, το ετοίμασε την τσάντα του, ωραία και καλά, και πήγε. Και ο άλλος πάει για τσιγάρα και πάει, ναι, στην Αυστραλία. Ναι, μετά από 20 χρόνια. Δεν το ξαναείδα. Τώρα τον είδα, μετά από τόσα χρόνια, τώρα τον είδα. Ήταν που πήγαν να φάνε τα λεφτά. Τώρα τον είδα, μανούλα μου, τώρα τον είδα. Αν ήταν άντρας, γιατί θεωρώ ένας άντρας, δεν, μπορεί να δεν είναι να κάτσε, μόνο να φοράει παντελόνια, να το έχει και μέσα του. Εγώ είμαι γυναίκα, δεν είμαι ικανή να του κάνω τίποτα. Ναι, ερχόταν ωραία και καλά. Εντάξει, δεν με θέλεις, δεν με θέλεις, έχουμε ένα παιδί. Που αυτά, τις 250.000 θυσία μου, θα του έλεγα, που δίνεις στην αρετή, οι 50 ανήκουν στο παιδί σου. Εντάξει. Και να βλέπεις το παιδί σου, όποτε θέλεις. Είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Και έφυγε. Μαρία, δεν είναι μόνο το παιδί, και ας μην το βάζουμε συνεχώς μπροστά. Από τη στιγμή που έχεις ένα γάμο, έχεις μια οικογένεια, οφείλεις τουλάχιστον να δίνεις κάποιες εξηγήσεις. Α, όταν φεύγεις και αφήνεις τον άλλον και τον αφήνεις στην κόλαση. Μα δώσε μου μια εξήγηση, κορίτσι μου. Κορίτσι μου, Χρυσό, ας μου δώσει μία εξήγηση. 1,5 χρόνο, περίμενα αυτή τη στιγμή, δώσε μου μία εξήγηση. Και εσύ, σαν φιλενάδα. Το πρόβλημα της Μαρίας ότι δεν τον βρίσκει. Στέλνω τα χαρτιά, λένε ότι δεν μένει εδώ. Και εσύ, σαν φιλενάδα, Σία μου. Είναι κουμπάρα μου, έτσι. Το αποτέλεσμα. Πριν ήταν η φιλενάδα μου. Το αποτέλεσμα. Δώσε μου μία εξήγηση, κορίτσι μου. Δώσε μου. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, την περιμένω. Να μην λες τέτοια πράγματα. Την περιμένω αυτή την εξήγηση, να μου πούνε αυτή την εξήγηση, κορίτσι. Για να βρεθεί, έγινε ολόκληρη διαδικασία να γραφτεί σε εφημερίδα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γραφτεί για να μπορεί να παραλάβει τα χαρτιά. Να μου πει, βρε Μαρία, ναι, είμαστε κουμπάρι. Κουμπάρι, εντάξει. Έκανα κέφι τον άντρα σου, τον πήρα. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο βρήκε λογικό η κοπέλα, έτσι τον πήρε. Εντάξει. Αλλά όχι να λέει ότι ήμουν εγώ χωρισμένη 5 μήνες και τον πήρε εκείνη. Αυτό είναι παραμύθι. Είναι ψέμασία. Αλλά αυτή η εξήγηση δεν την έδωσε εμένα. Ε, εντάξει. Μπορεί, δεν νομίζω να κάνουν ό,τι κάνουν σε μένα. Δεν φοβάμαι πια που ήρθα στο κανάλι. Γιατί ξέρω ότι τα παιδιά είναι πολύ καλά και θα με υποστηρίξουν. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα, κορίτσι μου. Στο έχω πει 100 φορές. Και να, ένα λεπτάκι και να είσαι σίγουρο ότι έχεις την υποστήριξη όλης της εκπομπής και μπορούμε να απευθυνθούμε στους αρμόδιους ανθρώπους για να προστατεύεσαι. Μα δεν λέω τίποτα. Αυτό που δεν μπορώ 1,5 χρόνο να τα πω ούτε από το τηλέφωνο ούτε μαζί του, ήρθε να τα πω εδώ να μου δώσουν μια εξήγηση. Δεν θέλω να μου δώσουν την εξήγηση εμένα. Γι' αυτό φύγανε τρέχοντας, γιατί δεν μπορούν να Μαρία. Δεν πάει μεγαλώνει ένα κοριτσάκι. Ο ξεφτυλισμός που έχουν πάει δεν αντέχεται άλλο. Όταν γίνει 18 χρονών θα του πει μπαμπά. Κάποτε δεν έδωσε μία εξήγηση στη μάνα μου, έτσι. Δεν την ήθελες, δεν την ήθελες. Δώσε με εμένα μία εξήγηση. Γιατί μας το έκανες αυτό. Και ακόμα περιμένει το παιδί να έρθει ο πατέρας να κόψει τη βασιλόπιτα. Θα έρθει το παιδί, θα έρθει που θα τα ρωτήσει όλα όπως θα έρθει και η Γεωργία. Εγώ δεν τον πείραξα, τίποτα δεν είχαμε. Όπως θα έρθει και η Γεωργία κάποια στιγμή, το ίδιο θα έρθει και η Λισσό. Σε κάποια στιγμή θα ζητήσουν εξηγήσεις. Μη λες όνομα, δεν θέλω. Άρα. Δεν είναι αβάφτισο το παιδί. Αυτά τα δύο χρόνια εσείς συνεννοείστε για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έχετε αρκετά μεγάλη φιλία. Ναι, και με τα κουνιάδια μου είμαι πολύ αγαπημένη. Συνεννοείς απλώς τη Μαρία, την προφυλάσω εγώ. Μπορούσε η κορίτσι μου τώρα, εντάξει, να μην είναι δειλή. Όπως έχω εγώ το θάρρος και το λέω. Ναι, ήταν άξιο όπως λέει η κόρη της και μου πήρε τον άντρα. Το λέω, εντάξει. Του άρεσε ο Θόδωρος για τον ΑΒ λόγο, του πήρε, εντάξει, το λέω. Δεν νιώθω δηλαδή λύπη που μου τον πήρε, ούτε στενοχωριέμαι. Ότι αυτός ο τρόπος που τον πήρε η αρετή, νιώθω μία ιδία.
Μία ιδέα νιώθω. Άτιμη... Αλλά μπορούσε ωραία και καλά. Ήταν άτιμο. Ό,τι έγινε δηλαδή, ναι. Ήταν άτιμο. Δεν ήταν κάτι που ή το περίμενε ή κάτι. Ήταν κάτι ξαφνικό. Δεν το περίμενα, κορίτσι μου. Και μετά μαθευτήκαν όλα. Δεν το περίμενα. Μετά βγήκαν. Πάει τα ξέρει και μετά έμαθα ότι πάει και παραπάνω και σπιτώθηκε. Επειδή θέλω να νομοποιήσουμε λιγάκι την κουβέντα αυτή και επειδή οι δύο άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει. Ναι. Αυτό που ουσιαστικά υπάρχει αντικειμενικά αυτή τη στιγμή με στοιχεία είναι ότι ο άντρας σου λείπει από το σπίτι σου 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Από το 95. Και η γυναίκα σου λείπει άλλα 2 χρόνια. Μαζί φύγανε. Λοιπόν, αυτό το λέτε εσείς. Ναι. Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ γιατί δεν είναι παρόντες. Δεν είναι παρόντες και δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Αυτό που οφείλω εγώ να σας πω είναι το εξής, Σιδέρη. Ότι εσύ τα ζητούμενά σου με τη γυναίκα σου τα έχει ξεκαθαρίσει και τα ξέρει. Τελειώσανε. Επομένως, συναισθηματικές οφειλές δεν έχεις. Έχεις πρακτικές οφειλές. Με την έννοια πρακτική. Ότι θέλεις να τακτοποιήσεις τα πράγματα με τα παιδιά σου και καλά κάνεις. Θα σου πω ένα πράγμα όμως. Τη σχέση σου με τα παιδιά σου είναι σαφές ότι την ελέγχει η γυναίκα σου, γιατί τα έχει κοντά της. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν εσύ δεν την ευνοήσεις, αν εσύ δεν την καλλιεργήσεις, αν εσύ δεν στηρίξεις τα παιδιά σου, αν δεν τα κερδίσεις συναισθηματικά, τότε θα έχεις πρόβλημα. Επειδή λοιπόν, άφησε με ένα λεπτάκι να σου πω, μου τα έχεις πει και τα ξέρω τη θέση σου. Αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι το εξής. Επειδή έχεις φτάσει πολλές φορές σε οριακά σημεία, έχεις χτυπήσει τα παιδιά σου, έχεις φερθεί άσχημα, δεν εξετάζω γιατί και για ποιο λόγο, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι λάθος. Προσπάθησε να κερδίσεις τα παιδιά σου. Λάθος, ναι. Ωραία. Άρα τι σου μένει, αλλά να φέρεις... Κανένας δεν γίνεται δολοφόνος μόνος του. Το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό όμως δεν σε ελαφρύνει στη θέση σου και θα σου πω και κάτι άλλο. Εδώ δεν κρίνουμε τώρα. Δεν λέω αν ελαφρύνει στη θέση μου. Δεν κρίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που κρίνουμε, ξέρεις τι είναι, ότι έχεις να δεις πολύ καιρό τα παιδιά σου. Και τα θέλεις και κοντά σου. Θες και να τα βλέπεις, θες και να τα βλέπεις να μεγαλώνουν. Ας τα βλέπω. Όχι να κάνει αυτό το πράγμα. Την παίρνω τηλέφωνο και της λέω, ετοίμασέ μου τη μικρή να έρθω να το πάρω το παιδί για 2 ώρες. Και παίρνει το διανοητικό και σηκώνεται και φεύγει. Θέλεις να σου πω πώς θα το πετύχεις αυτό. Αυτό θα το πετύχεις. Δικαστικός. Θα την πάρω και θα τελειώνει η ιστορία. Όχι μόνο με αυτό. Και δεν το κάνω αυτό για να μην πληγωθεί το παιδί, να είναι κοντά στη μάνα. Άκουσέ με ένα λεπτό. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις και τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Για να κερδίσεις τα παιδιά σου συναισθηματικά. Δεν εννοώ πρακτικά με μία απόφαση να τα φέρεις κοντά σου. Για να κερδίσεις σαν πατέρας τα παιδιά σου. Πρέπει να τα κερδίσεις συναισθηματικά, να τα στηρίξεις, να πάψεις να διαιωνίζεις αυτό το μίσος με τη μητέρα τους. Γιατί όπως καταλαβαίνεις τα πληγώνει. Εκείνη το διαιωνίζει. Το διαιωνίζεται και οι δύο. Το διαιωνίζεται και οι δύο. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι λογικό να φτάνετε. Δεν παρασύρω εγώ τα παιδιά μου για να καλύψω τη βρωμιά μου. Και εσύ όμως σιγοντάρεις αυτό. Σιγοντάρεις αυτό. Όταν εσύ βγαίνεις σήμερα εδώ στην εκπομπή και μου λες ότι έχεις φτάσει να τραβήξεις μαχαίρι, ότι την έχεις χτυπήσει, ότι έχεις χτυπήσει τα παιδιά, ότι έχεις τσακωθεί με τον Θόδωρο, ότι έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα. Όταν μου κάνει επίθεση δεν μπορώ να κάτσω εγώ με ένα λεπτό. Άκουσε με ένα λεπτό. Εσένα αυτό που σε νοιάζει είναι η σχέση σου με τα παιδιά σου. Για σένα η γυναίκα σου έχει τελειώσει. Μου το είπες μόνο. Ξέχνα την αυτή την ιστορία. Άστη να είναι με τον Θόδωρο, να είναι με τον οποιοδήποτε. Ξέχασέ την. Και φρόντισε τη σχέση σου με τα παιδιά σου. Κέρδισε τα, φέρ' τα κοντά σου, δείξε τους λίγο αγάπη. Πολλοί έχουνε. Αυτό προσπάθησε να συνεχίσει να το κάνει. Για να τα έχει κοντά σου. Όσον αφορά σε σένα, πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Θεωρώ ότι η θέση σου είναι λίγο πιο τραγική. Φυσικά. Και θα σου πω γιατί. Γιατί τουλάχιστον ο Σιδέρης έχει καταλήξει συναισθηματικά για την γυναίκα του. Ναι. Εσύ δεν έχει καταλήξει. Εγώ το μόνο που θέλω. Το ξέρω τι θέλεις. Ναι. Εννοώ ως προς τον άντρα σου, ως προς ναι. τον Θόδωρο. Ναι. Θεωρώ ότι ως προς τον Θόδωρο πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς πολύ προσεκτικά. Και πάνω απ' όλα να πάψεις να τον αθώνεις έτσι αφοριστικά και να λες για όλα αυτά η γυναίκα του Σιδέρη. Πρέπει να σκεφτείς. Υπάρχουν και σε αυτόν. Ακριβώς. Απλώς δεν τις καταλαβαίνει. Πρέπει να τις δεις. Δεν φτάνει το μυαλό του εκεί. Πρέπει να τις δεις. Γιατί μόνο όταν τον δεις αντικειμενικά θα μπορέσεις να τον κρίνεις. Και από εκεί και πέρα ξέρεις τι μένει. Αν κάποια μέρα έρθει ο Θόδωρος και σου χτυπήσει την πόρτα και σου πει θέλω να γυρίσω κοντά σου, τότε εσύ πρέπει να είσαι σε θέση να κρίνεις αυτή εγώ την κατάσταση. Εγώ το έχω πει ότι αν γυρίσει ο Θόδωρος πίσω, θα τον δεχτεί να φτιάξει την οικογένειά της. Ένα λεπτό. Αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει η ίδια. Ναι, η ίδια. Από εκεί και πέρα. Σε έχω πει τη γνώμη. Να είσαι σε θέση να το κρίνεις αυτό, Μαρία. Να σκεφτείς καλά αν το θέλεις. Αλλά και κάτι άλλο. Όσον αφορά το παιδί σου. Ναι. Όσον αφορά το δεν παιδί έχω σου... δικαίωμα κάτι να πάθει το παιδί. Βεβαίως. Να πάρω ένα τηλέφωνο εφόσον ξέρω ότι μένουν μαζί. Μάτια μου, αυτό είναι σίγουρο. Έχεις μου κλείνει κάνει... το τηλέφωνο άκουσα και τον με. Βάζει και άκουσα με απειλή. Άκουσα με. Έχεις δώσει ναι. πάρα πολλές μάχες στη ζωή σου. Ναι. Και αυτό που περνάς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και το να μεγαλώνεις μόνο σου ένα παιδάκι είναι φρικτό. Πολύ. Κυρίως αν το παιδί σου λέει ότι θέλω τον πατέρα μου και θέλω να είναι κοντά μου. Και το καταλαβαίνω. Τι θα πω εγώ. Ξέρεις κάτι,
πέρα από αυτές τις μάχες που είσαι αναγκασμένη να τις δώσεις εκ των πραγμάτων, γιατί είσαι και μάνα και πατέρα στο παιδί σου, πρέπει να σκεφτείς λιγάκι και τη Μαρία. Και η Μαρία πρέπει να είναι κατασταλαγμένη. Όπως ο Σιδέρης ξέρει να πει αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλει τη γυναίκα του πίσω, έτσι και εσύ πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Μην είσαι έρμεο των αποφάσεων του Θοδωρή. Δηλαδή, μην περιμένεις ανά πάσα στιγμή να πάρει μια απόφαση ο Θοδωρής. Και μόνο τον μην περιμένει. Συγγνώμη, Σία, ο Θοδωρής τα έκανε όλα αυτά γιατί τον πήρα, γιατί εγώ ήθελα και τον πήρα. Μου τυχαίνε πολλά προξενιά, ήθελε και τον πήρα. Μου τον κάνε προξενιά, τον πήρα. Περάσαμε, δηλαδή, είχαμε θάνατο του παιδιού μας, να φανταστείς, το δεύτερο παιδάκι, και πάλι ο άνθρωπος μου έλεγε, εντάξει ρε Μαρία, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, ας πούμε. Ποτέ δεν ήθελε ούτε καν να κλαίω, ας πούμε. Εντάξει, από τη μία πλευρά τον δικαιολογώ. Γιατί επειδή σε έχει στερηθεί παιδικά χρόνια, ήταν ερφανό, και εγώ πέρασα παιδικά χρόνια πάρα πολύ ωραία, φτωχικά αλλά ωραία. Και γι' αυτό έλεγα ότι του λείπει σαν παιδί, να του τα δώσω εγώ. Θες να σου πω κάτι. Τον άντρα τον επέλεξες εσύ και εσύ τον ξέρεις καλύτερα από όλους. Ναι. Έτσι. Εσύ θα καταλήξεις, εσύ θα αποφασίσεις, εσύ τον ξέρεις, εσύ τον γνωρίζεις. Μια βρεσία. Θα σου μου πω ένα πράγμα. Αλλά δεν πρέπει. Αξίζεις μια πολύ καλύτερη τύχη και από τη ζωή αυτή που μου έχεις περιγράψει αυτή τη στιγμή αξίζεις πολλά περισσότερα. Και θέλω αυτό να το σκέφτεσαι και να το έχεις πάντα στο μυαλό σου. Ναι, αλλά το μόνο που ζητάω. Το και αν ακούει την εκπομπή. Και καλά το κάνεις αυτό το πράγμα και καλά ζητάς. Δεν θέλω να δείξω. Ότι εντάξει, αυτό που έχει κάνει, έχει κάνει. Έτσι. Λες, είναι μια περισκεψία. Ουσιαστικά έγινε για να βοηθηθείς εσύ, Μαρία. Ναι, είναι μια περισκεψία του με το θέμα της νεανός του παιδιού, ας πούμε. Αυτό είναι δικιά του λογική. Αλλά δεν πρέπει, Σία μου. Όταν έρθει η λογική και τα σκεφτεί αυτά. Τώρα που έρχονται οι μέρες, θα έρθει το Πάσχα. Μάτια μου, σε καταλαβαίνω, μην μου δείτε το παιδί. Δεν μου λες, έχεις την εντύπωση ότι τα παιδιά τα δικά μου θα το δεχτούν ποτέ για πατέρα τους. Το έχει εντύπωση αυτή, ή θα το σεβαστούνε. Συναντιούνται τα δύο παιδάκια. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ευθύνες απέναντι στο παιδί σου. Και καλά θα κάνεις να το κυνηγήσεις όσο μπορείς αυτό το πράγμα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Επειδή έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου σε αυτά που μου λες. Από εκεί και πέρα να κοιτάξεις λίγο παραπάνω τη Μαρία. Μην είσαι δηλαδή όταν θα έρθει ο Θόδωρος να του ανοίξουμε την πόρτα και να μπει μέσα και όταν φεύγει ο Θόδωρος καλά κάνει. Δες το πιο αντικειμενικά. Αυτό σου λέω μόνο. Γιατί αξίζεις κάτι καλύτερο. Όσον αφορά για όλα τα υπόλοιπα, θα τα συζητήσουμε και μετά την εκπομπή και θέλω να πεις ακριβώς τι χρειάζεσαι στα παιδιά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Μια δουλειά. Ξεχάστε αυτή την ιστορία. Εγώ την προχωρήστε τη ζωή σας. Εγώ το μόνο που θέλω. Και προς Θεού, όχι βιαιότητα. Προχωράω εγώ όπως προχωράω. Εγώ το μόνο που θέλω, Θεία μου, το μόνο που θέλω, κορίτσι μου. Αν η αρετή λέει ότι εγώ. Και χθες πήγε ο Κώστας στο παιδί σπίτι και είπε, αυτό δεν είναι ψέματα, ότι εγώ τον αγαπάω, τον Θόδωρα, και θα τον αγαπάω μια ζωή. Δικό του πρόβλημα. Είπε στο παλικάρι. Και τώρα εδώ πιάνει και λέει ότι είναι φίλοι. Άκουσε με, άκουσε με. Ξέχασε αυτή την ιστορία. Η αρετή κάνει τις επιλογές της. Το ίδιο και ο Θόδωρος, το ίδιο και εσείς. Προσπαθήστε να ξεχάσετε αυτή την ιστορία. Μας έχεις δίπλα σου σε ό,τι προσπάθεια κάνεις από εδώ και στο εξής. Εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.